Με τη βοήθεια του Θεού, αδερφοί μου, και διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, συνεχίζομεν τα κηρύγματά μας και εξετάζομεν τα εντολάς τας οποίας ο Θεός έδωσε εις τον Μωυσήν επάνω εις το όρο Σινά, δια των άνθρωπων ολοκλήρου των αιώνων, όχι μόνον δια τους τότε Ιουδαίους, αλλά και δι' εμάς σήμερον και δι' εκείνους οι οποίοι θα έρθουν αύριον, ώστε παρελθόν, παρόν και μέλλον ομιλεί ο Θεός, ο οποίος είναι παντογνώστης, παντοδύναμος, πάνσοφος, προνοητής του παντός. Προτού όμως εισέλθουμε στο Θείον Κήρυγμα, ήθελα να λύσω μία απορία την οποία έχετε και την οποία πρέπει να ενθυμούμεθα. Από την περασμένη Δευτέρα έως τα 29 του μηνός Ιουνίου, η Ορθοδοξία μας, η Εκκλησία μας, εορτάζει τους Αγίους Αποστόλους με νηστεία. Δι' αυτό να έχουμε υπόψη μας ότι στην Ορθοδοξία μας υπάρχουν νηστείες οι οποίες πρέπει να εκτελούνται με ακρίβεια. Τετάρτη και Παρασκευή ολοκλήρου του έτους, την μεν Τετάρτη, διότι συνήλθε το συνέδριο των ανώμων και απεφάσισαν με τον Ιούδαν την προδοσία και τη σύλληψη του Χριστού. Ζωφερά ημέρα της ανθρωπότητος και μία από τας μεγαλύτερας πανουργίας και κακίας του ανθρώπου εναντίον του Θεού. Παρασκευή είναι ο Κύριος μας επάνω εις των Σταυρών και υποφέρει και πάσχει. Δι' αυτό οι Ορθόδοξοι βλέπουν τον Χριστό μας να υποφέρει και νηστεύουν. Δεν κάθονται εις τα φαγοπόθια όταν εκείνος ο οποίος μας έπλασε υποφέρει και πάσχει δι' εμάς τους ανθρώπους. Τετάρτη και Παρασκευή λοιπόν όλο τον χρόνο και έπειτα ερχόμεθα εις τη Μητέρα του Θεού μας, την Παναγία μας, η οποία η Εκκλησία μας όρισε από την 1η του μηνός Αυγούστου έως τας 15 του μηνός Αυγούστου να έχουμε νηστείαν, και μεταβαίνουμε από εκεί εις την νηστείαν των Χριστουγέννων, η οποία άρχεται από τις 14 του μηνός Νοεμβρίου έως τις 25 του μηνός Δεκεμβρίου, 40 ημέρες, και κατά την νηστεία αυτήν η Εκκλησία μας, επειδή οδηγείται στο χαρμόσυνο γεγονός της ελεύσεως του Κυρίου μας, εις την γέννησή Του και εις την αρχήν της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, η Εκκλησία μας δεν έχει αυστηρή νηστείαν. Τετάρτην και Παρασκευή νηστεύομεν, είπαμε, είναι αυστηρή η νηστεία, και εκτός Τετάρτης και Παρασκευής η Εκκλησία μας ορίζει οι χριστιανοί να έχουν ψάριν στο τραπέζι τους έως τας 17 του μηνός Δεκεμβρίου. Από τας 17 του μηνός Δεκεμβρίου έως τας 25 του μηνός Δεκεμβρίου είναι αυστηρή νηστεία 8 ημέρες, διότι προετοιμαζόμεθα καθαροί να υποδεχθούμε τη γέννηση του Χριστού μας. Ερχόμεθα μετά στην άλλη νηστεία του Πάσχα, επειδή αναβαίνουμε εις τα εκούσια πάθη του Κυρίου μας, εις την βαϊφόρον έλευση του Κυρίου εις την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ και εις την Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών του Κυρίου μας, η Εκκλησία μας νηστεύει την νηστεία αυτήν και επιτρέπει μόνο δύο φοράς τον χρόνο την περίοδο αυτήν
ψαροφαγίαν τας 25 του μηνός Μαρτίου και την Κυριακή των Βαγίων. Τας άλλες ημέρες δεν επιτρέπεται τίποτε άλλο. Φεύγουμε από την νηστεία του Πάσχα και ερχόμεθα στην νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων κυμαίνεται, δεν είναι σταθερά. Σας είπα και άλλοτε, σας επαναλαμβάνω και πάλι, ότι θα ευρίσκεται την νηστεία των Αγίων Αποστόλων με τον εξής τρόπο. Από την Κυριακή της Αναστάσεως έως τας 3 του μηνός Μαΐου, πόσες μέρες είναι? Τόσες ημέρες είναι και η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Δι' αυτό η Εκκλησία μας, επειδή είναι χαρμόσυνος η εορτή των Αγίων Αποστόλων, επιτρέπει, όπως στην νηστεία των Χριστουγέννων, ψαροφαγία εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Δηλαδή μπορεί να φάεις ψάρι εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Έως τα 29 του μηνός Ιουνίου. Όταν λέγουμε όμως μόνο ψάρι, όχι αυγό, όχι τυρί, όχι γάλα, όχι κρέας, μόνο ψάρι επιτρέπει η Εκκλησία. Αυτά τα οποία σας λέγω, σημειώστε τα, να τα έχετε πάντοτε κατά νου και να τα τηρούμε, διότι είναι στην Ορθοδοξία μας βάσης η νηστεία και η προσευχή. Δεν είναι δια τους καλογύρους, ούτε δια τους παπάδες, ούτε δια τους καθυστερημένους, ούτε δια τις γριές όπως μας αποκαλούν, αλλά είναι δι' όλων των χριστιανισμών. Όπου και αν βρίσκεται, 300 εκατομμύρια Ορθόδοξοι σε όλων των κόσμων οφείλουν να τηρούν αυτά τα οποία είπε ο Θεός, η Εκκλησία μας, εσύνοδοι, οι πατέρες, οι κανόνες της Εκκλησίας, το πιδάλιον της Εκκλησίας. Και προχωρούμε, αδερφοί μου, για να δούμε άλλα γεγονότα καθημερινά της παρούσης ζωής των ημερών μας που διερχόμεθα. Προτού λοιπόν εισέλθουμε εις το Θείον Κήρυγμα, θα επισημάνω ακόμη δύο φοβερά γεγονότα τα οποία μετεδόθησαν επί το ακριβέστερον διαμέσου αυτής της τηλεοράσεως. Όσοι προσέξατε, όσοι είδατε, ενώπιον μας υπάρχουν ημέρες 10 πληγών, όπως εις την Αίγυπτον όταν ο Μωυσής επάλευε με τον Φαραώ, ο Πανάγαθος Θεός έδωκεν 10 πληγάς και μεταξύ αυτών των 10 πληγών έδωκε και την πληγή της ακρίδος και την πληγή των βατράχων, τόσον εις την μία πληγή όσον και εις την άλλη. Ο Φαραώ ετρόμαξε, πλην όμως δεν μετενόησε. Ετρόμαξε αλλά δεν μετενόησε. Αδιόρθωτος ο Φαραώ, έως ότου κατεποντίστη στην Ερυθρά Θάλασσα. Όταν έδωκε την πληγή των ακρίδων, εγέμισαν οι τόποι, τα πάντα κατέφαγαν οι ακρίδες, όλα τα χλωρά τα οποία υπήρχαν, δέντρα, κήπους, λιβάδια, τα πάντα τα κατέφαγαν και εισήρχονται μέσα στα σπίτια και μέσα στα κρεβάθια και μέσα στα τραπέζια των Αιγυπτίων. Η πληγή αυτή κατετρόμαξε τον Φαραώ, αλλά δεν μετενόησε. Και έδωκε ένα άλλη πληγή, τα βατράχια. Γέμισαν οι τόποι από βατράχια. Δρόμοι, σπίτια, κρεβάθια, τραπέζια, αγροί. Όπου επερπατούσες έβλεπες βατράχια και δεν μπορούσαν αυτοί να κινηθούν πουθενά. Αυτήν την πληγή, αδερφοί μου, την βλέπουμε σήμερον, τώρα που μιλούμε. Τώρα που μιλούμε. Στη Γερμανία, στην Βαβαρία,
επέτρεψε ο Θεός μίαν πληγήν από κάμπιες δισεκατομμύρια κάμπιες. Εγέμισαν οι τόποι, εγέμισαν οι δρόμοι, εγέμισαν τα σπίτια, εγέμισαν τα κρεβάτια, εγέμισαν εκεί που κοιμούνται, πάνε πάνω τους οι κάμπιες, εκεί που είναι τα παιδιά τους και κοιμούνται πάνω, πηγαίνουν οι κάμπιες επάνω τους, εκεί που είναι το τραπέζι, εκεί που είναι το φαγητό, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Τις πολεμούντες κάμπιες με όλα τα μέσα τα σύγχρονα δεν μπορούν να τις εξαλείψουν. Πληγή φοβερά. Όσοι έχουν τα μάτια τους ανοιχτά βλέπουν την έλευση του Αντιχρίστου. Όσοι έχουν τα μάτια τους κλειστά δεν πρόκειται να δουν ποτέ τίποτα. Δεν ομιλώ για τα μάτια του σώματος. Ομιλώ δια τους οφθαλμούς της ψυχής. Την ίδια ακριβώς στιγμή στην Ατλάντα της Αμερικής έγινε το φοβερός καταποντισμός από νερά. Κατεκριμνίζονται τα πάντα και εξαφανίζονται τα πάντα. Την ίδια στιγμή που έδειξαν στην Γερμανία τις κάμπιες, έδειξαν και στην Αμερική την φοβερά πληγή του λοιμού. Όχι λοιμός με γιώτα, όχι λοιμός με ομικρό, λοιμός, λοιμός καταστροφής, λοιμός εξαφανισμού, λοιμός όχι πείνας, αλλά έπεσε νεροποντή, δηλαδή φοβερή επίθεση του Θεού εναντίον εκείνου του έθνους. Την μία ημέρα στη Φλόριδα, την άλλη ημέρα στην Ατλάντα και την άλλη ημέρα στον Άγιο Φραγκίσκο και την άλλη ημέρα, αν δεν ξέρω σε ποια πόλη της Αμερικής, καταστρέφεται ολοσχερός αυτό το έθνος και δεν επιστρέφει. Δεν μετανοεί. Εκεί είναι όλα τα παράξενα και τα ανάποδα του κόσμου. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Εκεί θα ειδείτε ό,τι δεν φαντάζεται ο νους του άνθρωπου. Δι' αυτό αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, διότι εάν αφήσουμε τη Γερμανία και την Αμερική και έλθουμε στην Ελλάδα, θα ειδούμε ότι εισήλθεν ο Αντίχριστος με όλες του τας δυνάμεις και με όλη του την πονηρία εντός της Ελλάδος. Πληροφορίες που έχουμε είναι φοβερές, ότι αυτή τη στιγμή το κάθε ένα τηλέφωνο το οποίο έχουμε στο σπίτι μας για να συνεννοούμεθα με τους δικούς μας ή με τον κόσμο έχει ως βάση σε εκείνο το κτίριο το τεράστιο του ΟΤΕ, το οποίο πηγαίνουμε προς την Κηφισία, προς τα πάνω, έχει πάνω σε ταμπλό μεγάλο χαραγμένο των αριθμών του Αντιχρίστου, 666. Και αυτό είναι το φοβερότερο από όλα τα οποία πρέπει να συγκλονίσει αυτόν τον λαό και να αρχίσετε πάλι διαμαρτυρίες, διότι ο λαός ο πιστός θα πολεμήσει τον Αντίχριστο. Και όταν έρθει η ώρα να συλληφθούμε και να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό μας, μακαρισμένος θα είναι εκείνος ο οποίος θα μαρτυρήσει δια τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν. Πλην όμως να έχουμε υπόψη ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα βλέπουμε, αλλά όπως τα βλέπουν οι πιστοί άνθρωποι. Καταδιώκεται, αδερφοί μου, συνεχώς η Εκκλησία, καταδιώκεται συνεχώς ο πιστός λαός της Ελλάδος. Ένα λεωφορείο το οποίο ο οδηγός ευσεβής άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητό του που οδηγεί τον κόσμο και τον κρατά στα χέρια του προσεύχεται και παρακαλεί τον Θεό να τον διαφυλάτει. Έχει μέσα στο λεωφορείο του όχι μουσικές ροκ, όχι βλασφημίες και σχρολογίες. Έχει θεία κηρύγματα, έχει ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Και εισήλθαν οι δημοσιογραφίσκοι, αυτοί οι άπιστοι, οι οποίοι δεν πιστεύουν, αλλά εμπέζουν τους πάντας και τα πάντα,
εισήλθα μέσα στο λεωφορείο αυτό και ήθελησαν να διαπομπεύσουν ακριβώς αυτό το λεωφορείο. Παρουσίασαν καταρχάς την εκκλησία και ύστερα είπαν τι θέλετε να πάτε στην εκκλησία. Δεν είναι ανάγκη να πάτε στην εκκλησία. Αυτά γίνονται στο τάδε λεωφορείο της τάδε γραμμής, τάδε αριθμός, και εκεί θα βρείτε, λέγει, την εκκλησία. Εκεί γίνεται κατηχητικό. Μας κατηχούν, λέγει. Και την ίδια στιγμή εκείνη έβαλε εκείνη η υπεύθυνος ή ο υπεύθυνος το μικρόφωνο στο στόμα ενός ευσεβούς ανθρώπου. Του λέγει, σου αρέσει αυτά που ακούς? Σου αρέσουν? Της λέγει, μου αρέσουν, πάρα πολύ μου αρέσουν. Τι λέγει αυτός ο άνθρωπος? Λέγει λόγια καλά, λέει. Δεν λέει λόγια άσχημα. Την ίδια στιγμή όμως μετεφέρθη στα νεαρά, την νεαρά ηλικία. Σου αρέσουν, το λέει, αυτά που ακούεις? Όχι, λέει, εγώ έχω καμιά διάθεση να ακούω τέτοια πράγματα. Ο άλλος και οι άλλοι και οι άλλοι και ο άλλος, ο νέος, οι νεαροί, απέρριψαν αυτά. Ελλάδα, κατακαημένη Ελλάδα που έχει φτάσει. Σε τι σημείο έχει φτάσει? Η νεοτέρα Ελλάς απορρίπτει τα πάντα. Μ' αρέσουν, λέγει, τα ροκ. Μ' αρέσουν οι μουσικές των διαβόλων και των μαύρων της Αφρικής. Αυτά μου αρέσουν. Εγώ, λέγει, τέτοια πράγματα δεν μ' αρέσουν. Ναι, αδερφοί μου, αυτή είναι η νεοτέρα Ελλάς, η οποία διαδέχεται την καταλήγουσαν εις το άκρον του βίου, την παρούσαν γενεάν για να την διαδεχθεί η νεοτέρα γενεά των Ελλήνων, οι οποίοι σύν της άλλης που είναι αγράμματοι είναι και άπιστοι. Βέβαια, με τη βοήθεια του Θεού, όχι όλα τα παιδιά μας, υπάρχουν και παιδιά, αλλά ας ξεμηθήσει μια κόρη μέσα σε ένα σχολείο και να φοράει φούστα. Αλίμονο και τρεις αλίμονο. Θα επιτεθούν όλα τα παιδιά των νεοελλήνων και θα εμπέζουν αυτή την κόρη, θα την κοροϊδεύουν, θα την αποκαλούν φυτών, αποκαθυστερημένη, μαμόθρευτη κτλ. Έως ότι να την αναγκάσουν να φτάσουν μέχρι το σημείο να ξεσχίσουν την φούστα του παιδιού, έως ότου να ομοιωθεί και αυτό με εκείνους. Ας εμφανιστεί ένα παιδί το οποίο να είναι κουρεμένο τα μαλάκια του όπως πρέπει, ή να έχει γλώσσα την οποία όλος ο κόσμος θα καμαρώνει το παιδί αυτό. Δηλαδή να μην ευρίζει, να μην βλασφημεί, να μην εσχρολογεί. Τότε όλοι θα ορμήσουν επάνω του παιδιού εκείνου και θα το αποκαλέσουν με όλα τα επίθετα τα οποία δύναται το μυαλό του ανθρώπου να φανταστεί. Από υβρισίας μέχρι εμπεγμούς, έως ότου να απορρίψουν αυτό το οποίο βρίσκουν μπροστά τους και να το κατεδαφίσουν και να το φέρουν όμοιον με τα άλλα παιδιά. Εις αυτήν την κατάσταση έφτασε η Ελλάδα από τη στιγμή κατά την οποία αφήρεσε αυτό το έθνος την ποδιά από τα παιδιά. Ήρθαν εχθές στο σχολείο τα μικρά τα μωρά του Δημοτικού, εις την εκκλησία. Ήρθαν εδώ να εκκλησιαστούν. Εάν βλέπατε εκείνα τα κοριτσάκια τι φορούσα, όποιος λυπάται τούτο τον τόπο θα έκλαιγε, θα εθρηνούσε, μικρά μωρά. Και αυτά τα ντύνει η μητέρα, παρακαλώ, με τη συμμετοχή της μάνας και την προτροπή και την ευχή της μάνας. Και έπειτα όταν θα μεγαλώσει αυτό το παιδί, ο πρώτος ο οποίος θα υποστεί τη μεγαλυτέραν ποινή κατά διώξεως θα είναι η μάνα που το ανέθρεψε και ο πατέρας. Δι' αυτό μεταβαίνουμε εκ τούτου του σημείου εις το σημείο εκείνον το οποίο ακριβώς έχουμε ως βάση του σημερινού κηρύγματος. Οι γονείς
λέγει ο λόγος του Θεού, ανατρέφεται τα τέκνα, τα τέκνα ημών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και έρχεται μετά η εντολή του Θεού και λέγει, αφού απευθύνεται στους γονείς, απευθύνεται στα παιδιά και τους λέγει, εσείς δε τα παιδιά να τιμάτε τον πατέρα σας και την μητέρα σας. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ή να ευσυγέννητε και μακροχρόνιος γέννη επί της γης. Αυτή η εντολή, αδερφοί μου, εδόθη από τον Θεόν εις τον Μωυσήν και είναι εις την πρώτην πλάκαν. Η κάθε μία πλάκα, έδωκε δύο πλάκες ο Θεός εις τον Μωυσήν, λιθύνας πλάκας, και επάνω εις εκείνες τις πλάκες ο Θεός εχάραξεν τα εντολάς του προς τον άνθρωπον, όχι τότε μόνο, αλλά και σήμερον και εις τους αιώνας. Επάνω λοιπόν στην πρώτη πλάκα έβαλε πέντε εντολές έως αυτή τη στιγμή. Οι τέσσερις πρώτες εντολές του Κυρίου καθόρισαν τα καθήκοντα που έχουμε εμείς προς τον Δημιουργόν μας, τον Δεσπότην μας, και έρχεται έπειτα οι άλλες έξι εντολές να καθορίσουν τα καθήκοντά μας προς τον πλησίον μας, δηλαδή προς τους ομοίους ανθρώπους μας. Πρώτη εντολή, δευτέρα εντολή, τρίτη εντολή, τετάρτη εντολή είναι αφιερωμένες εις τον Θεόν και πρέπει εμείς οι άνθρωποι να τηρήσουμε αυτά τα οποία λήγουν τέσσερες πρώτες εντολές. Η πέμπτη εντολή, επειδή εάν κοιτάξεις επάνω εις τον κόσμο, τον πλανήτη της γης, δια να έβρεις άλλον αχάριστον χτίσμα, άλλο αχάριστο χτίσμα, αγνώμων προς τον ευεργέτη, δεν θα έβρεις κανένα άλλο ή μη μόνον τον άνθρωπον. Ο άνθρωπος είναι αγνώμων, δεν αποδίδει ευγνωμοσύνη προς τον ευεργέτη του. Πρώτα προς τον ευεργέτην Θεόν και δεύτερον προς τον ευεργέτην συνάνθρωπον του και δι προς τους γονείς του. Επειδή ο Πανάγαθος Θεός γνωρίζει τα πάντα, είναι παντογνώστης, και επειδή ο Πανάγαθος Θεός έβλεπε τον άνθρωπον ότι θα ήρχε το στιγμή κατά την οποία ο μόνος ο οποίος θα ήταν αγνώμων προς τον Θεόν και τον συνάνθρωπον του θα ήταν ο ίδιος ο άνθρωπος, δι' αυτό μέσα εις τας δέκα εντολάς περιόρισεν τον άνθρωπον. Ήθελα να σας παρακαλέσω πολύ, ο Σάκης γίνεται θείον κήρυγμα, να μην γίνεστε αιτία να διακόπτετε το θείον κήρυγμα. Μόλις μπείτε μέσα στην εκκλησία δεν είναι ανάγκη να προχωρείτε, να έρχεστε μπροστά, να μείνετε πίσω. Μόλις μπείτε στην εκκλησία να μείνετε εις τον ίδιο τόπο, να μην γίνεστε αιτία να διακόπτετε το κήρυγμα. Δεν είναι καλά. Όπου και να είσαι μέσα στην εκκλησία, αν είσαι πάρα πολύ καλά. Μην τρέχεις να μπαίνεις, να έρχεσαι μπροστά, είτε να προσκυνήσεις είτε να σε βλέπει ο κόσμος, ο οποίος έχει τεταμένη την προσοχή να ακούσει τον Θείο Λόγο. Να μείνετε, μπήκατε μέσα στην εκκλησία, μείνε εκεί ως ότου να τελειώσει το κήρυγμα. Δεν είναι ανάγκη να προχωρείτε, διότι διασπάτε την προσοχή του ακροατού και έχουμε τον εχθρό, ο οποίος διέρχεται όπως την οχιάν και φεύγει τον νου του ανθρώπου για να μην λάβει το θείο κήρυγμα, να μην γινόμεθα και εμείς συνεργοί του διαβόλου. Διότι τούτο θέλει ο διάβολος. Τώρα που θα καθίσω, τώρα που θα σταθώ, τώρα που θα περπατήσω, σήκω πάνω να καθίσω εγώ. Εάν εκάθισες, εκάθισες. Δεν εκάθισες, μείνε εκεί να ακούσεις δυο λόγια από το κήρυγμα για να σωθείς. Και συνεχίζω, αδερφοί μου, αγνώμενο άνθρωπος, πρώτα προς τον Πατέρα Θεόν και έπειτα προς τον Πατέρα και τη Μητέρα που τον εγέννησε στη γη. Αγνώμενο άνθρωπος.
ξεχνά πως τον εγέννησε ο πατέρας, πως τον μεγάλωσε, πως τον ανέθρεψε, πως τον εμόρφωσε, πως τον επάντρεψε, πως του έδωσε ό,τι έχει πάνω εις τούτον τον κόσμο, πάνω εις τούτην τη γη, και είναι τούτο το οποίο ακούμε καθεκάστην ημέρα. Γιατί εργάζεσαι τόσο? Απαντά, για τα παιδιά μου, λέγει. Γιατί εργάζεσαι στούτον τον κόσμο μέρα νύχτα? Για να θρέψω τα παιδιά μου. Γιατί εργάζεσαι μέρα νύχτα και την Κυριακή ημέρα και δεν σταματάς? Διότι έχω παιδιά, λέγει. Δεν ανοίγει ένας το στόμα του όταν τον ερωτήσεις για ποιον εργάζεσαι στούτον τον κόσμο, να σου πει για την Βασιλεία των Ουρανών. Κανένας. Ο κάθε ένας νομίζει ότι θα μείνουμε εις τούτον τον κόσμο αιώνιοι και δεν θα φύγουμε ποτέ. Και η μανία του είναι πώς να κάνει τα παιδιά του πιο ευτυχέστερα. Και εκείνον το οποίο παρουσιάζεται σήμερα, ότι οι περισσότερες καρδιοπάθειες των τέκνων όλου του κόσμου είναι στην Ελλάδα. Διότι τα παιδιά των Ελλήνων τα τρέφουν με το κουταλάκι, οι μητέρες ξοπίσω και με το αυγό στο χέρι και με το βούτυρο, για να τα κάνουν βουτυρόπαιδα και αυγόπαιδα. Σοκολάτες από τη μια, αυγά από την άλλη, βούτυρο από την άλλη, και σε λίγο καρδιοπάθειες και πεθαίνουν. Αυτό κάνουν οι Έλληνες. Μετά, όταν μεγαλώσει εκείνο το παιδί, δεν κοιτάζει πίσω του. Γι' αυτό ο Πανάγαθος Θεός έβαλε την εντολή την Πέμπτη μέσα στις 10 εντολές και είπε στον άνθρωπο: «Τίμα, λέγει, τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Ο δε Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης της Αγάπης, λέγει ότι αν δεν θεωρήσεις εκείνον που σε γέννησε ως πατέρα σου και μητέρα σου, να τον θεωρήσεις ως αδελφόν σου στο κάτω-κάτω. Δεν τον εκτιμάς για πατέρα και μητέρα. Να τον εκτιμήσεις σαν πλησίον σου. Και λέγει τούτα, ο μη αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχε όρακε, πώς δύναται αγαπάν? Εάν, λέγει, τον αδερφό σου που τον βλέπεις δεν τον αγαπάς, τον Θεόν που δεν τον βλέπεις πώς θα τον αγαπήσεις? Όταν λοιπόν δεν αγαπάς εκείνον που τον ξεύρεις και τον βλέπεις και συντρώγεις μαζί του και συνομιλείς μαζί του, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεόν που δεν τον είδες? Ο δε κάθε άνθρωπος που περπατάει πάνω εις την γη είναι η εικόνα του Θεού. Αυτό το οποίο βλέπεις απέναντί σου είναι ο συνάνθρωπος σου, η εικόνα του Θεού. Και έχεις πρώτα καθήκον προς τον πλησίον, και το θέτει ο Θεός μας ως καθήκον προς τους γονείς, διότι οι πλησιέστεροι μας από όλους τους ανθρώπους είναι οι γονείς μας. Δεν έχουμε άλλους πιο πλησίον μας. Αυτοί που είναι τελείως πλησίον μας είναι οι γονείς μας. Εάν αυτόν τον πλησίον σου, τον πολύ πλησίον σου, τον πατέρα σου και τη μητέρα σου δεν τους αγαπάς, πώς θα αγαπήσεις τον Θεό που δεν τον βλέπεις? Έπειτα μην ξεχνούμε ότι όταν λέμε πατέρα, έχουμε ακόμη έναν που λέγουμε πατέρα. Ο ένας είναι εις τους ουρανούς που μας έπλασε, και ο άλλος πατέρας είναι εις την γη που μας εγέννησε. Και έχουμε λοιπόν την εικόνα του Θεού δίπλα μας. Πατέρας μας εις τους ουρανούς, πατέρας μας εις την γη. Εκείνος ο πρώτος είναι ο πλάστης και δημιουργός, και ο δεύτερος είναι εκείνος που μας γέννησε και μας έφερε στον κόσμο τούτον. Πλησιέστερος λοιπόν πάντων των ανθρώπων προς εμάς είναι ο πατέρας μας και η μητέρα μας. Και τούτο ακριβώς η πέμπτη εντολή από το ένα μέρος μας επιβάλλει ο Θεός ως καθήκον, και πρέπει να το τηρούμε απέναντι των γονέων μας, και από το άλλο μέρος μας υπόσχεται ως ανταμοιβή και ως επιβράβευση της στηρίσεως του καθήκοντός μας τούτου μεγάλας αμοιβάς.
Από τη στιγμή που θα αγαπήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, λέγει, εγώ θα σου δώσω μεγάλες αμοιβές. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου είναι ευσυγέννητε, ευλογία δηλαδή, χαρά στο σπίτι σου, μεγάλη ευλογία. Και είναι μακροχρόνιος έσυ επί της γης. Θα είσαι, λέγει, και από εμέναν ευλογημένος και θα επιτρέψω να ζήσεις πολλά χρόνια επάνω εις την γη. Ο Παύλος την εντολή αυτήν την αποκαλεί εντολήν πρώτην εν επαγγελία, πρώτην εντολήν. Δηλαδή αυτή είναι η πρώτη εντολή που με την υπόσχεση ανταμοιβής και επαγγελία βραβεύσεως μας έδωκε ο Θεός. Ακριβώς τούτο, εάν το παρατηρήσεις, θα το είδεις, αδερφέ μου, ζητεί πρώτα ο Θεός να τιμόμεθα και να σεβόμεθα τους γονείς μας και αμέσως υπόσχεται εις όλους εκείνους οι οποίοι τηρούν τούτην την εντολή ευτυχίαν και μακροβιότηταν επί της γης. Είναι έτοιμος να βραβεύσει τον σεβασμό αυτόν, όπως βέβαια εξυπακούεται ότι έτοιμος είναι και να τιμωρήσει εκείνον ο οποίος δεν τηρεί αυτή την εντολή. Στην πρώτη περίπτωση ο Πανάγαθος Θεός είναι έτοιμος να βραβεύσει τον άνθρωπο εκείνον που τιμά τον πατέρα του και τη μητέρα του, αλλά είναι και πανέτοιμος, εάν δεν τηρήσεις την εντολή αυτήν, να λάβεις και την πρέπουσαν τιμωρία. Και αν παραβείς την εντολή αυτήν του Θεού, η οποία λέγει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, παραβαίνεις τας άλλας εννέα εντολάς αμέσως, ακαριέως. Διότι εκείνος ο οποίος έδωκε την εντολή αυτήν, έδωκε και τα άλλας εννέα εντολάς. Και είπε χαρακτηριστικά ο Θεός ότι ήτης, όποιος λέει, όλων των νόμων τηρήσει, εάν τηρήσεις όλας τας εντολάς του Θεού, λέει. Πτέσει δε εν ενή, εάν όμως παραβείς μίαν εντολή από τας δέκα, γέγονας πάντων ένοχος, έχεις ενώπιον του Θεού να κριθείς δια τας δέκα εντολάς. Και τούτο είναι το φοβερό, ότι δεν μπορεί να τηρήσεις 8 ή 5 ή 6 εντολές και τις άλλες να τις παραθεωρήσεις, ούτε να τηρήσεις 9 εντολάς και τη μία να μην την τηρήσεις. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να είμαι θα ιδιαίτερος προσεκτική, αδερφοί μου. Και τώρα βέβαια το κήρυγμα δεν γίνεται για τα νεαρά παιδιά, γίνεται για να πάρουν θάρρος οι γονείς οι οποίοι ανέθρεψαν τα παιδιά αυτά και αναλόγως τι έδωκαν θα λάβουν. Εάν εις το παιδί σου έδωκες καλήν ανατροφή, το πρώτο το οποίο θα πάρεις θα είναι η ανταμοιβή δική σου, θα σε βλέπει έπειτα και θα σε χαίρεται. Θα σε γυροκομίσει και θα σου δώσει το ποτήρι, το νερό που δεν θα μπορείς να σηκωθείς να το πιείς και θα σε περιποιηθεί επάνω στο κρεβάτι που θα είσαι ανήμπορος να κάνεις οτιδήποτε. Δι' αυτό σας παρακαλώ θερμός, αδερφοί μου, προσέξετε την ανατροφή των τέκνων σας. Εάν αυτήν τη στιγμή δεν ελέγχεις το παιδί σου τώρα που είναι μικρό, δεν το κοιτάζεις και δεν του δίδεις καλήν ανατροφήν, ο πρώτος ο οποίος θα λυπηθεί και θα κλάψει θα είσαι εσύ που το εγέννησες και θα ακολουθήσει ακριβώς τα βήματά σου. Δεν ξέρω εάν ενθυμίστε όταν σας έδωσα μίαν γνώμη ή μύθον του Εσώπου. Αλλά δεν είναι μύθος, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι γνώμη, είναι σχεδόν εντολή. Να την προσέξουμε να δείτε τι είπε ο Έσωπος. Βλέπουμε τον Θεό μας, βλέπουμε όμως και τους προγόνους μας, οι οποίοι ήσαν εκλεκτοί ενώπιον του Θεού και ήσαν χριστιανοί προ Χριστού. Ο Έσωπος λοιπόν τι λέγει. Ο Έσωπος λέγει ότι κάποτε συνήχθησαν όλα τα πουλιά και όλα τα ζώα για να κάνουν και αυτά καλλιστεία. Τα καλλιστεία τα σημερινά, τα οποία κάνουν οι άνθρωποι. Γυμνώνονται οι γυναίκες για να βρουν την πιο όμορφη. Ολόγυμνες γυναίκες να βρουν ποια είναι η πιο όμορφη, να την στεφανώσουν.
Έτσι έκαναν, λέγει ο Αίσοπος, και τα πουλιά και τα ζώα και τα ερπετά, οι πάντες. Όσα ήσαν χάμω και περπατούσαν, όσα πετούσαν, όσα ήσαν μέσα στα βουνά και τα λαγκάδια. Μαζεύτησαν όλα να εκλέξουν το πιο όμορφο. Μεταξύ αυτών, λέγει, ήρθε και μία καβουρίνα με το καβουράκι της. Λέγει ο Αίσοπος τώρα. Όχι εμείς. Εκεί που ήσαν όλοι και ο ένας έτρεχε πάνω και ο άλλος κάτω και ο ένας έλεγε «Εγώ είμαι ο πιο όμορφος, εγώ είμαι ο πιο όμορφος, εγώ είμαι ο πιο όμορφος», σε μια στιγμή η μάνα, η καβουρίνα, κοίταξε πάνω στο καβουράκι το οποίο περπατούσε στραβά. Ξέρετε, ο καβουράς δεν πάει ίσια. Πάει στραβά. Και γύρισε και του λέγει, «Απαιδάκι μου», του λέγει, «να περπατούσες ίσια θα παίρναμε οπωσδήποτε σήμερα το πρώτο βραβείο». Γύρισε το παιδί στη μάνα και της λέγει, όπως λέγει ο Αίσοπος, «Ίσα λοιπόν, μανούλα μου, ίσα να περπατήσω». «Του το θέλεις», της λέει, «αν δεν προχώρασαι μπροστά να σε ακολουθήσω». Αλλά πώς να περπατήσει εφόσον εκείνη πάει στραβά και ανάποδα, έτσι πήγαινε και το παιδί. Γι' αυτό μη ζητούμε ποτέ από τα παιδιά μας περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς να τους δώσουμε. Εάν τους δώσεις το καλό παράδειγμα, θα είναι και εκείνα όπως είσαι εσύ. Από αυτόν τον μύθο του Εσώπου βγαίνει τούτο το δίδαγμα. Και θα προχωρήσουμε, αδερφοί μου, για να δούμε ο σεβασμός προς τους γονείς. Ποιος είναι? Τι μα λέγει τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Τι μας ζητά με τους λόγους αυτούς ο Θεός? Ζητά να τιμούμε τους γονείς μας, δηλαδή να τους θεωρούμε μέσα μας ως πρόσωπα σεβαστά. Τώρα ο νους του κάθενός από εμάς πηγαίνει στους γονείς του, πηγαίνει σε εκείνους που τον εγέννησαν, πηγαίνει σε εκείνους που τον ανέθρεψαν, που τον εσπούδασαν, που τον επάντρεψαν, που τον αποεκατέστησαν. Του κάθενός από εμάς τώρα πηγαίνει το μυαλό του εις τους γονείς. Ζητά από εμάς ο Θεός να εκδηλώνουμε τη συμπεριφορά μας την καλήν προς τους γονείς μας. Θεέ μου, Θεέ μου, εις αυτό το σημείο να ειδείτε τα παιδιά πως ορμούν επάνω εις τους γονείς τους. Να δείτε τα παιδιά πως υβρίζουν και διαβολοστέλουν τους γονείς τους. Να δείτε τα παιδιά πως χτυπούν τους γονείς τους. Να δείτε παιδιά να σκοτώνουν τους γονείς τους. Ω Θεέ μου, και τι μας λέει τώρα ο Θεός? Να προσέξουμε πρώτα-πρώτα, λέγει, τη συμπεριφορά μας. Και ο λαός, λέγει, τον πατέρα σου, λέγει, και τη μητέρα σου, δεν θα ψηλώσεις το κεφάλι σου ποτέ να τον δεις τα μάτια, λέγει, αλλά να τον βλέπεις από τον μισόν και κάτω. Ποτέ, λέγει, από τον μισόν και πάνω. Θεέ μου, εις τι κατάντημα έχουμε φτάσει σήμερα, να βλέπεις τα παιδιά να κατατυρανούν τους γονείς τους σε αφάνταστο σημείο, να είναι οι γονείς έτοιμοι να αρρωστούν, να παθαίνουν καρδιακές προσβολές, να παθαίνουν ημιπληγίες από τη λύπη και τη στενοχώρια τη συμπεριφορά των παιδιών προς τους γονείς. Να εκδηλώνουμε με σεβασμό και να δεικνύουμε με τιμήν και εις κάθε περίσταση την υποταγή μας εις τας εντολάς και τας παραγγελίες των γονέων μας. Ας τολμήσει σήμερα ο πατέρας να υποδείξει στο παιδί και να του πει, «Παιδί μου, πού ήσουν ως τώρα? Τι σε ενδιαφέρει», λέγει, «τι σε έκανα», λέγει, «ποιος είσαι να με ελέγξεις που ήμουν? Παιδί μου, γιατί άφηκες εκείνα τα μαλλιά όλα? Τι είναι αυτά και εκείνα τα σκουλαρίκια πάνω σου, γιατί τα έβαλες?», του λέει. Εκείνη τη στιγμή να αρχίζει και υβρίζει τον πατέρα και τη μητέρα. «Εσύ», λέγει, «είσαι καθυστερημένος και καθυστερημένη. Είσαι», λέγει, «παλαιοντολογικόν έβριμα, απολίθωμα, από εκείνα που βρίσκουν μέσα στα σπήλαια. Πέρασε ο καιρός», σου λέει. «Εσύ δεν ξέρεις τι λες. Άφησε με», λέγει, «ήσυχον, όποτε θέλω να φεύγω και όποτε θέλω να έρχομαι».
Αυτό είναι το κατάντημα των σημερινών παιδιών. Και ας τολμήσει ο πατέρας, έχουμε και γονείς οι καημένοι, οι οποίοι αγωνίζονται, τελειώνει το γυμνάσιο με 1000 βάσανα, αφού τελειώσει και το λύκειο, που σήμερα υπάρχει και λύκειο, προηγουμένως λύκεια δεν υπήρχαν. Ήταν το γυμνάσιο και το δημοτικό και μετά πήγαινε στο πανεπιστήμιο το πλάσμα και ήξεφερε τόσα γράμματα. Σήμερα κάναν γυμνάσια, κάναν λύκεια, κάναν δεν ξέρω φροντιστήρια, κάναν ό,τι φανταστείς και αντί να εξέλθουν μορφωμένα παιδιά, εξέρχονται τούβλα. Και πηγαίνουμε στα πανεπιστήμια του εξωτερικού και σου λέγει είσαι Έλληνας, αγράμματος αμέσως, αγράμματος. Φεύγουμε αδερφοί μου για να δούμε αυτούς τους γονείς, αφού τελειώσει με 1000 βάσανα το παιδί του, το στέλνει να πάει στην Αγγλία, ή στη Γερμανία, ή στην Αμερική για να σπουδάσει. Κάνει 4-5 χρόνια, επιστρέφει πίσω με μία Αγγλίδα, ή μία Γερμανίδα, ή μία Αμερικάνα. Τι είναι αυτή παιδί μου, φιλενάδα μου λέει, φιλενάδα σου, μάλιστα. Απαντά η μάνα. Καλά το παιδί μου, τι θα κάνει, νέο παιδί δεν είναι έτσι, δεν θα ζήσει, όλοι ζούνε. Ναι, πατέρα και μάνα, μόλις ο Πανάγαθος Θεός θα σε δει από ψηλά και θα φτάσει σε ένα σημείο, θα σου το πάρει και θα χτυπάς το κεφάλι σου και θα λες, παιδάκι μου, μα πέθανες, ναι, πέθανε. Βέβαια, πέθανε, το παίρνει ο Θεός για να πιεις το φαρμάκι το μεγάλο το οποίο το επότιζες ως εκείνη τη στιγμή. Ή θα το χτυπήσει το αυτοκίνητο και θα το λιώσει, γιατί γυρνάμε στην πορνεία και την ακαθαρσία και εσύ το βλέπεις και συμμαχείς μαζί του, μάλιστα σου τη φέρνει και στο σπίτι και τη στρώνεις και το κρεβάτι για να κοιμηθεί η γκόμενα του γιού σου. Με συγχωρείτε που τα λέγω λίγο σκληρά, τα λέγω λίγα σκληρά, αλλά είναι η γλώσσα, δεν υπάρχουν λέξεις άσχημες, δεν υπάρχουν, άσχημοι άνθρωποι υπάρχουν, λέξεις άσχημες δεν υπάρχουν. Αδερφοί μου, είναι φοβερά τα πράγματα να βλέπεις τον πατέρα και τη μητέρα να συνευδοκούν τις έργες της ακάρπης, τους σκότους, να βλέπει το παιδί του μέσα στην αμαρτία και να μην τον νοιάζει τίποτα και να λέει έτσι είναι το παιδί, τι θα κάνει, ό,τι κάνουν οι άλλοι λέει να κάνει και αυτό. Λοιπόν, αυτό το παιδί, εάν του επιτρέψει ο Πανάγαθος Θεός και ζήσει, θα σε γυράσει εσέναν ο Θεός, θα σε κάνει ανήμπορο, θα είσαι πάνω στο κρεβάτι, δεν θα μπορεί να σηκωθείς να εξυπηρετηθείς και εκείνο από πίσω θα σου λέγει, δεν πέθανες ακόμη, μπαούλο. Ακόμη σε έχω εκεί και σε βλέπω, άτε να πεθάνεις να γλιτώσω. Αυτά ακούμε σήμερα αδερφοί μου. Αυτά είναι τα χάλια μας. Γιατί, διότι έφυγαμε από τον Θεό. Έφυγες από τον Θεό, καλά να πάθεις. Πού θα πας? Μακριά από τον Θεό υπάρχει σκότος. Μακριά από τον Θεό υπάρχουν δάκρυα. Μακριά από τον Θεό υπάρχουν άγχος, άγχη μεγάλα. Αδερφοί μου, όταν βλέπεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να έρθουμε εις τους ευσεβείς, αυτά είναι τούτα που είπαμε ότι για τους γονείς οι οποίοι δεν προσέχουν οι γονείς, δίδουν αυτή την ανατροφή, όπως παίρνουν θερίζουν, έρχεται μετά η πληρωμή και χτυπούν το κεφάλι τους. Τώρα όμως απευθυνόμεθα προς τους ευσεβείς γονείς. Οι ευσεβείς γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι έδωκαν την ζωή και το αίμα τους δια το παιδί. Την ζωή και το αίμα τους. Οπότε οφείλουμε εμείς να σεβόμεθα αυτούς τους γονείς και να ανταποδίδουμε την στοργή και την αγάπη που έδειξαν εις εμάς. Η μητρική στοργή είναι ένα άφθαστο και εξαιρετικό χάρισμα το οποίο έδωκε ο Θεός εις τον άνθρωπον. Αυτή η στοργή η μητρική εκδηλώνεται στα παιδιά και τα παιδιά πρέπει να ανταποδώσουν αυτήν την στοργή στους γονείς. Θα σας αναφέρω αδερφοί μου, όταν είπαμε το αίμα τους, οι μητέρες τρέφουν τα παιδιά τους, να έχετε υπόψη ότι το στήθος της μητέρας είναι ακριβώς επάνω από την καρδία.
Η δε καρδία είναι εκείνη η οποία δίδει το αίμα εις όλο το σώμα. Από αυτό το αίμα ευδόκησε ο Πανάγαθος Θεός να μεταφέρεται εις το στήθος της μητέρας και από εκεί να το δίδει το αίμα της ως γάλα εις το παιδί. Δίδει το αίμα της, λέγει. Το ανέθρεψε με το αίμα της αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί πρέπει να έχει υπόψη του ότι ετράφει με το αίμα της μάνας, το οποίο ο Θεός μετατρέπει εις γάλα. Μάλιστα θρεπτικό, και να έχουν και τούτο υπόψη οι γονείς, οι μητέρες, οι σημερινές μητέρες, οι μοντέρνες, οι οποίες κρατούν το παιδί στο χέρι με έναν σαγκαλάθι. Δεν καταδέχεται να το βάλει στην αγκάλι της. Στην αγκάλι της δεν μπορεί να μπει το παιδί, το κρατάει έτσι, σαν πάει και ψωνίζει και κρατάει το ψώνισμα. Δεν το βάλει στην αγκάλι της, πού να το πονέσει, δεν το σφίξει με στην αγκάλι της ποτέ. Στην Κύπρο σας ανέφερα και άλλοτε ότι όταν έβαλαν οι Τούρκοι μπροστά το μαχαίρι και την φωτιά και την ατιμία και την καταστροφή, εμπήκε και μια μητέρα μέσα στο αυτοκίνητο για να φύγει να γλιτώσει. Αλλά δεν κρατούσε το παιδί στην αγκάλι, το κρατούσε μέσα στο καλάθι, το ξέχασαν εκεί και έφυγε. Μάλιστα, τι έγινε το παιδί τώρα, εάν μεν το έπιασαν οι Τούρκοι, το έχουν κάνει τουρκάλα ή τουρκάκι, αν δεν το σκότωσα. Όταν έφυγε μετά, λέει, το παιδί μου πού είναι. Δεν το κρατούσες την αγκάλι σου, μάνα. Το κρατούσες το καλάθι και το άφησες και έφυγες. Αυτά κάνουν οι σημερινές μητέρες. Δεν ανατρέφουν τα παιδιά τους με το αίμα τους. Αλλά τι κάνουν, μόλις γεννήσουν το παιδί, λέει στο γιατρό, κόψε μου το γάλα, λέγει. Και ο γιατρός έτοιμος, διότι δεν φοβάται τον Θεό και αυτός, της βάλει μία ανένεση, σταματά το γάλα και το τρέφει με άλλο γάλα. Αλλά λέγει η επιστήμη, όσα γάλατα και αν του δώσεις τεχνικά, λέγει, δεν μπορούν να φτάσουν μία γουλιά γάλα μητρικό. Έχει τόση μεγάλη αξία, διότι ο Πανάγαθος Θεός έδωκε την ευλογία του στο στήθος της μητέρας για να θυλάζει το τέκνον της. Σε αυτήν ακριβώς την πατρική στοργή, την οποία η μητέρα δείχνει στο παιδί, πρέπει να έχουμε και εμείς απέναντι της μητέρας αυτήν την μεγάλη υποχρέωση. Θεέ μου, να γνωρίζαμε ποια αγωνία είχαν οι γονείς μας να μας μεγαλώσουν. Θα κοιτάζαμε ποτέ να τις πετάξουμε τον πατέρα και τη μητέρα μέσα στα γεροκομεία εγκαταλελειμμένους για να αποθάνουν, να γλιτώσουμε. Αλλά θα είμαι θα πάνω τους μέχρι της τελευταίας τους αναπνοής για να πάρουμε και την ευχή τους την τελευταία. Οποιονδήποτε και αν βρίσεις, αδερφέ μου, και αν κακολογήσεις, αμαρτάνεις. Και από τους τελευταίους ανθρώπους εάν βρίσεις, αμαρτάνεις. Και αν θέλεις ακόμη, ας είναι και ο πιο πρόστιχος και ο πιο εξευτελισμένος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, δεν μπορεί να τον υπρίσεις. Εφόσον είναι στον κόσμο αυτόν και φέρει μέσα του την εικόνα του Θεού, δεν μπορείς να του πεις λόγον άσχημα. Διότι αυτός που υβρίζεις αυτή τη στιγμή και νομίζεις ότι είναι εγκαταλελειμμένος από τους πάντας, αύριο μπορεί να τον ειδήσεις στον παράδεισο και εσύ να είσαι στην κόλαση. Εάν αυτόν τον ξένον άνθρωπον δεν έχεις κανένα δικαίωμα, ούτε και τον πλέον αμαρτωλόν και τον πλέον κακόν άνθρωπον, να του πεις μια λέξη, πόσον μάλλον τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Όταν υβρίζεις και βλασφημείς τον πατέρα σου και τον διαβολοστέλεις και τη μάνα σου, ξεύρεις τι κάνεις. Αλλά μεταξύ τούτου του πατέρα υπάρχει και ένας άλλος πατέρας που τον υβρίζουν και τον βλασφημούν και τον εσχρολογούν και εσύ χαίρεσαι, γελάς και δεν ανοίγεις το στόμα σου να τον υπερασπιστείς. Είναι ο πατέρας που μας δημιούργησε, ο πλάστης και Θεός μας, και είναι η μητέρα μας, η Παναγία μας, η οποία είναι κατά χάριν δική μας μητέρα. Όπως είναι μητέρα του Χριστού μας, είναι και κατά χάριν μητέρα των χριστιανών. Και αν τη μάνα σου την βλασφημεί οποιοδήποτε και την υπερασπίζεσαι, πόσο μάλλον πρέπει να υπερασπιστείς και την Παναγία μας και τον Χριστό μας που μας έφεραν εις την σωτηρία.
Αδερφοί μου, θα έχουμε υπόψη ότι το καθήκον των τέκνων να υπακούν εις τους γονείς τους είναι μέσα στην Αγία Γραφή, όχι την παλαιά απλώς και εις τας δέκα εντολάς ως πέπτη εντολή, αλλά ανανεώνει ο Απόστολος Παύλος και λέγει «Τα τέκνα υπακούεται της γονεύσιν κατά πάντα». Τον το κατά πάντα που λέγει ο Απόστολος Παύλος, τι να είναι? Μπορεί να σου πει λίγα και να τηρήσεις τα μισά ή πολλά και να τηρήσεις τα λίγα. Κατά πάντα λέγει, ό,τι σου πει ο πατέρας σου και η μητέρα σου πρέπει να το τηρήσεις λέγει, δια να είσαι ενώπιον του Θεού με παρησίαν όταν θα σε κρίνει. Δεν μπορεί να σου μιλά ο πατέρας και η μητέρα λέγει και εσύ να τον ηρωνεύεσαι και να τον εμπέζεις και να γυρίζεις την πλάτη σου και να χτυπάς την πόρτα και να φεύγεις και να μην του δίδεις σημασία και να τρέχει ο πατέρας στους δρόμους να σε έβρει. Πού πήγε το παιδί μου, γιατί άργησε το παιδί μου? Σε κάθε περίσταση το παιδί πρέπει να υπακούσει περισσότερον εις τον Θεόν και ο λιγότερον εις τους γονείς. Αλλά και πάλι μια τέτοια περίσταση, μπορεί βέβαια αρνούμενο να υπακούσει εις τους γονείς σου και να πεις «Πατέρα, με προτρέπεις να κλέψω». Δεν θα κλέψω. Με προτρέπεις να μην πάω στην εκκλησία. Θα πάω στην εκκλησία. Εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος να υπακούσει τους γονείς σου κατά πάντα. Αλλά έρχονται στιγμές που οι γονείς δεν δίδουν καλές συμβουλές στα παιδιά. Έχουμε υπόψη ότι κάποτε επήγε κάποιος να τον κρεμάσουν, να τον εκτελέσουν. Και την τελευταία στιγμή τον ερώτησαν «Τι είναι η τελευταία σου επιθυμία?» και είπε «Να δω τη μητέρα μου». Αυτή είναι η τελευταία μου επιθυμία. Και έφεραν τη μητέρα μέσα από τα σίδερα. Και λέγει «Παιδί μου ήρθα, τι με θέλεις?» «Να σε φιλήσω», της λέγει μητέρα. «Να με φιλήσεις», του λέει. «Α, όχι, να σε φιλήσω στη γλώσσα», λέει. «Στη γλώσσα?» «Ναι, στη γλώσσα, εκεί θέλω να σε φιλήσω», της λέει. Και έβγαλε τη γλώσσα η μητέρα για να την φιλήσει το παιδί, αλλά τη δάγκασε και την έκοψε τη γλώσσα της μάνας. Και τον έβλεπαν κατάπληκτοι εκείνοι εκεί οι φύλακες και του λέγω «Γιατί το έκαμες αυτό?» «Διότι», λέγει, «όταν ήμουν μικρός με έστειλε και έκλεψα ένα αυγό και μετά από το αυγό», λέγει, «έκλεψα περισσότερα πράγματα, περισσότερα, περισσότερα, περισσότερα και έφτασα», λέγει, «να διαρρήξω και την τράπεζα και σκότωσα τον αστυνομικό και με φέραν εδώ. Και τώρα είμαι στην εκτέλεση». Εκείνη η μάνα, λέγει, «αυτή η γλώσσα με οδήγησε», μου έλεγε «καλά κάνω». Και σε αυτή την περίσταση, στην περίπτωση αυτή, λέγει ο Απόστολος Παύλος, όταν συμβουλεύει να υπακούμε τους γονείς μας κατά πάντα, πρώτα πρέπει να υπακούμε στον Θεό και μετά στους γονείς μας. Δηλαδή, εάν ο πατέρας ή η μητέρα σε διδάξει κάτι το οποίο είναι ανάποδο και στραβό από εκείνο το οποίο ο Θεός θέλει, τότε εσύ δεν θα υπακούσεις τους γονείς σου για να τηρήσεις την εντολή του Θεού, αλλά θα υπακούσεις τον Θεό. Μπορεί να σου πει ακριβώς όπως υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών τα οποία είναι φρόνημα και του λέγει «έτσι παλαβώ θα σε έχω, βγες έξω να πάει να βρεις καμιάν να κάνεις παρέα μαζί της». Εκεί το παιδί δεν πρέπει να υπακούσει αυτήν τη συμβουλή, διότι το οδηγεί ο πατέρας προς την καταστροφή, προς την απώλεια. Πήγαινε να κλέψεις, πήγαινε να υβρίσεις, πήγαινε να κακολογήσεις, μην εργάζεσαι, του λέγει, εκεί που πηγαίνεις, κορόιδον είσαι. Ας τους άλλους να εργάζονται, εσύ μην εργάζεσαι. Δηλαδή διδάσκει στο παιδί του το ψεύδος, την αισχρολογία, την ατιμία, την παραπονιά, οτιδήποτε. Το παιδί δεν οφείλει να ακούσει αυτά, αλλά να είναι προσεκτικό, να υπακούει στον Θεό και ό,τι ο Θεός το οδηγεί. Πολύ περισσότερο βέβαια, εφόσον φτάσει σε ένα σημείο το παιδί, θα φτάσει και στο σημείο όπου θα γυροκομίσει τους γονείς του. Θα τους γυροκομίσει. Θα έρθει μια στιγμή κατά την οποία οι γονείς σε μια άρφα ηλικία θα γυράσουν. Θα είναι έτοιμοι να δεχτούν τα σεβεργεσία των τέκνων.
Τότε εδώ, αδερφοί μου, εδώ είναι και το δυσκολότερο. Δι' αυτό ο Πανάγαθος Θεός έδωκε την εντολή αυτήν δήμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Δι' αναβάλει τον άνθρωπο μέσα εις ένα φρούριο να μην μπορεί να βγει έξω. Οι γονείς μας την μεγαλύτερη ανάγκη που μας έχουν είναι όταν γεράσουν. Βέβαια η ανάγκη των γονέων προς τους γονείς, των τέκνων προς τους γονείς, είναι την στιγμή που το παντρεύεις το παιδί. Έως την στιγμή που το παιδί σου δεν το επάντρεψες, έχεις όλη την ευθύνη δια το παιδί σου. Ό,τι κάνει το παιδί σου είσαι υπεύθυνος. Δηλαδή αν δεν το οδηγήσεις σε καλό δρόμο, αν δεν το διδάξεις τον καλό τρόπο, αν δεν το διδάξεις την τιμή, αν δεν το διδάξεις την υπακοή, ως εκείνη τη στιγμή εσύ είσαι ο υπεύθυνος. Αν το αφήσεις και δυστυχήσει και εσύ χαρτοπέζεις και εσύ μεθάς, εάν το αφήσεις και είναι γυμνό και εσύ πηγαίνεις στις σασωτίες και στις χαρτοπέγνια και στις άλλους τόπους και εγκαταλείπεις την οικογένειά σου, είσαι υπεύθυνος. Από τη στιγμή όμως κατά την οποία θα παντρέψεις το παιδί, στρέφονται οι ευθύνες του παιδιού προς τους γονείς. Ως εκείνη τη στιγμή που το επάντρεψες, είναι οι ευθύνες δικές σου προς το παιδί σου. Μόλις το παντρέψεις, αντιστρέφονται οι όροι και έρχονται τα παιδιά να έχουν ευθύνες προς τους γονείς. Οπότε τα παιδιά πρέπει να προσέχουν τους γονείς. Βέβαια δεν γερνά αμέσως το πλάσμα, θα είναι σε μια ηλικία αντί να γυράσει. Αλλά υπάρχουν και οι ασθένειες, υπάρχουν τα απρόοπτα, τα οποία φέρουν τον άνθρωπο εις μια ανάγκη. Και η ανάγκη η μεγάλη θα επουλωθεί από τα παιδιά. Δεν θα έρθει ο γείτονας. Πόσο θα έρθει ο γείτονας? Ενώ ο πατέρας και η μητέρα έχουν παιδιά, επιτρέπεται να έρχουν οι γείτονες να περιθάλπουν τους γονείς? Δεν υπάρχει φρικτότερο πράγμα. Οπότε πρέπει να προσέχουμε στο σημείο τούτο, ότι το γύρας είναι εκείνο το οποίο θα δώσει και την τελική κρίση του Θεού εις εμάς. Όταν δηλαδή γυράσουν οι γονείς, τότε θα δώσουμε και τις εξετάσεις. Και εις τούτο το σημείο, αδερφοί μου, πρέπει να είμεθα πάντοτε οι εκείνοι οι οποίοι θα δώσουμε στους γονείς μας την αγάπη μας, να μην πετάξουμε τους γονείς μας μακριά από εμάς, και τότε ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος από ψηλά μας δίδει την ευλογία του, θα μας δώσει και τα χρόνια τα πολλά να ζήσουμε επάνω στην γη. Μπορεί να δοκιμάσουμε δυσκολίες στη ζωή μας και τα λοιπά, αλλά οι δυσκολίες αυτές δεν μας αποτρέπουν από τα καθήκοντα. Όσες δυσκολίες και αν έχουμε, πρέπει να έχουμε τους γονείς μας κοντά μας. Μην τους πετάγετε τους γονείς σας στα γυροκομεία, διότι πεθαίνουν από λύπη. Και ο Πανάγαθος Θεός σε βλέπει μέσα στη ψυχούλα σου ότι δεν ήθελες τους γονείς σου, γι' αυτό προσπαθούσες να τους απομακρύνεις από κοντά σου και σε δικάζει ως παραβάτην της πέμπτης εντολής. Ευλογημένοι λοιπόν και ευτυχισμένοι είναι εκείνοι οι γονείς οι οποίοι έχουν τέκνα με φόβον Θεού, και ευλογημένα και τρεις ευτυχισμένα είναι τα παιδιά εκείνα τα οποία τηρούν την εντολή του Θεού και βλέπουν τους γονείς των και τους περιθάλπουν έως της τελευταίας των στιγμής επάνω σε αυτόν τον κόσμο. Συμβαν φύσομεν δι' αυτόν
Εξηγόρασας ημάς εκ της κατ'